Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, κορυφώθηκαν και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου. Κάτω από έναν λαμπρό ήλιο, μικροί και μεγάλοι θαύμασαν τα πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ενώ οι χειρόπαρων έδωσαν για ακόμη μία φορά οι επιλεκτές δυνάμεις μας. Συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα του πιλότου του F-16 Σμηναγού Γιώργου Σωτηρίου. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Ας θυμίσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προσβλέποντας ένα λαμπρό μέλλον. Στη συνέχεια, ο έμπειρος μηναγός, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης F-16, πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς στον ουρανό της πόλης, κλείνοντας την παρέλαση. Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την παρέλαση στο Περιστέρι και τόνισε ότι η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν όλες και όλους να αισθανόμαστε ασφαλείς. Με τη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα κορυφώθηκαν στην Αθήνα εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσει τους μαθητές. Περισσότερα θα μας πει η Ελευθερία Σπυράκη. Ανασυνολικά 250 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στη σημερινή παρέλαση. Προηγήθηκε η δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη, εκπροσώπους της Βουλής και των πολιτικών κομμάτων, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων και του Δήμου Αθηναίων. Με τον καιρό να καθιστά ευνοϊκές συνθήκες, αρκετές ήταν οι οικογένειες που κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης να παρακολουθήσουν την μαθητική παρέλαση, ενώ για ακόμα μία φορά, ξεχωριστή νότα στη σημερινή ημέρα, έδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Το δικό τους μήνυμα στη σημερινή ημέρα έστειλαν και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αλλά και των υπολείπων, με συγχωρείτε, πολιτικών κομμάτων που έδωσαν το παρόν στο κέντρο της Αθήνας. Άννα. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της Φλόρινας, όπου 14 άτομα δηλητηριάστηκαν από διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα σε ξενοδοχειακή μονάδα, όπου έμεναν για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος λειτουργίας του ξενοδοχείου. Η Μαρία Λεβιζοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Άνω, ο υπεύθυνος του ξενώνα το πρωί λοιπόν πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάλου Φλόρινας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών, αφού το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία από την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, όσον αφορά τον 55χρονο ένικο του καταλήματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κοζάνης, παραμένει διασωληνωμένος στην εντατική με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σταθερή αλλά κρίσιμη. Πάντως, όσοι κατάφεραν να γλιτώσουν περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο όταν από την εισρωή του μονοξιδίου του άνθρακα στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του καταλήματος άρχισαν να καταραίουν ο ένας μετά τον άλλον. Όπως λένε χαρακτηριστικά, την ώρα που ένιωθαν να χάνουν τις αισθήσεις τους, έβλεπαν το θάνατο να έρχεται χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ανά. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος του κλαμπ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου μαθητές 15 έως 17 ετών κατανάλωσαν αλκοόλ και μεταφέρθηκαν λιπόθυμοι στο νοσοκομείο. Μάλιστα, μία συμμαθήτριά τους χρειάστηκε να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το κορίτσι έχει διαφύγει τον κίνδυνο και ίσως μέσα στη μέρα να πάρει εξιτήριο. Στα πλαίσια του αυτοφόρου για το περιστατικό, συνελήφθη ο 20χρονος προσωρινά υπεύθυνος του κλαμπ. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης. Ο νεαρός που αφέθηκε ελεύθερος ζήτησε και πήρε αναβολή και θα δικαστεί στις 5 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, προχωράει η έρευνα των αρχών για την ποιότητα των ποτών και τις ποσότητες που κατανάλωσαν οι ανήλικοι μαθητές, ενώ παρέμβαση υπήρξε και από τον Δήμο Αθηναίων. Εκτός συνόρων τώρα, οι αμερικανικές εκλογές είναι πια στην τελική ευθεία. Στην προεκλογική ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη και στο στάδιο Madison Square Garden δεν έπεφτε καρφίτσα, σε μια πολιτεία που δεν είναι με το μέρος των Ρεπουμπλικάνων. Ο υποψήφιος πρόεδρος έδωσε σοου, πέταξε καρφιά στην Κάμαλα Χάρις, υπερασπίστηκε με πάθος τις θέσεις του για το μεταναστευτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Κάμαλα Χάρις, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να βάλει δύο προτάσεις μαζί, ενώ χρησιμοποίησε και μια φράση από reality show, λέγοντας χαρακτηριστικά «απολύεσαι Κάμαλα». Φανερά εκστασιασμένος, ο δισεκατομμυριούχος οπαδός του, Έλον Μάσκ, που κάθε μέρα μοιράζει $1 εκατομμύριο ύστερα από κλήρωση σε όποιον υπογράφει έγγραφο υπέρ των αιτημάτων του Τραμπ.
Έχουμε σοβαρές εξελίξεις και στο Μεσανατολικό. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν το Ισραήλ με πικρές συνέπειες για την επίθεση που εξαπέλυσαν προχθές οι δυνάμεις του Νετανιάχου κατά του Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να απαντήσει στην επίθεση του Τελ Αβίβ. Εκτάκτως συνεδριάζει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος του Ιράν. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο Κατάρ για κατάπαυση του πυρός. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι, η χώρα του οποίου είναι εκ των διαμεσολαβητών, πρότεινε εκεχηρία 2 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, στη διάρκεια της οποίας 4 όμηροι της Χαμάς θα αφαιθούν ελεύθεροι, ως αντάλλαγμα όμως το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους. Στην Κομωτινή τώρα, ένας άντρας 73 ετών συνελήφθη κατηγορούμενος για παράσυρση και εγκατάλειψη μιας 32χρονης κοπέλας που είχε αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το θλιβερό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στις Σάπες Ροδόπης. Η γυναίκα είχε πάει για επίσκεψη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 73χρονο, ο οποίος θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ, το πρωί σημειώθηκε άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην Πρέβεζα. Ένας άντρας 62 ετών έχασε τη ζωή του όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες στην τοπική κοινότητα Οροπού. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί εκπομπή Shopping Star. Δείτε αναλυτικά τις ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Καλό απόγευμα σε όλους.